Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή χρονιά, χρόνια πολλά, υγεία και χαρά σε όλους τους φίλους εύχομαι. Και θέλησα να ξεκινήσω μάλλον την καινούργια χρονιά με μια ευχάριστη έκπληξη. Κάλεσα 3 ταλαντούχα παιδιά, εκ των οποίων το ένα το γνωρίζετε. Είναι η γνωστή μας η Χαρούλα η Τσαλπαρά που είχε έρθει πριν λίγο από τις γιορτές και μας τραγούδισε αυτά τα υπέροχα παλιά τραγούδια, τα μικρασιάτικα και τα παραδοσιακά. Και σήμερα έφερε και τους φίλους της που έχουν δημιουργήσει μαζί ένα σχήμα μουσικό, το οποίο το λένε Ρομβία, το Παναγιώτη το Διαμάντη και το Θάνο το Μπούρι. Παιδιά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κυρία Τόνια. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σε εσάς, πολλές επιτυχίες και πολλές δημιουργίες, εύχομαι. Λοιπόν, να ρωτήσουμε, η Χαρούλα μας έχει πει λίγο πολύ το βιογραφικό της, να ρωτήσουμε και τον Παναγιώτη, έτσι. Για πες μας, Παναγιώτη, πώς ξεκίνησες αυτή την ιδέα? Καταρχάς, η καταγωγή μου είναι από την Λιβαδιά. Εκεί πήγα σχολείο και μεγάλωσα. Ξεκίνησα να παίζω μπουζούκι μικρό σε ηλικία. Και έτσι έγινε όλο αυτό το μπλέξιμο με τη μουσική, ας πούμε. Κατεβαίνοντας στην Αθήνα σαν φοιτητής γνώρισα τα παιδιά, όπου συνεχίζω και είμαι φοιτητής. Και φοιτητής σε ποια σχολή είσαι? Είμαι στη Σελέτε, έχει μετονομαστεί σε ΑΣΠΕΤΕ τώρα, και είμαι ηλεκτρολόγος. Α, μπράβο. Και παράλληλα... Και παράλληλα παίζουμε και μουσικές εδώ με τα παιδιά και με άλλα παιδιά, πολύ όμορφες. Μπράβο. Και ξέρω ότι έχετε κάνει και έρευνα στο τραγούδι, δηλαδή παίζετε κάτι παραπάνω από τα πολύ γνωστά τραγούδια, έτσι δεν είναι? Προσπαθούμε να κάνουμε περιστατωμένα αυτό το πράγμα. Σκάβουμε. Καλά κάνετε και σκάβετε, γιατί είναι απαραίτητες οι ρίζες για την αξιοποίηση του παρόντος. Εσύ, Θάνο, θες να μας πεις και εσύ λίγα λόγια για σένα, από πού είναι η καταγωγή σου? Εγώ είμαι από τον Πύργο της Ιδίας. Α, είσαι από τον Πύργο. Δεν είναι η καταγωγή μου, εκεί έχω μεγαλώσει. Εκεί έχεις μεγαλώσει. Ναι, γέννημα θέμα. Και παίζεις και μπάντζο. Εντάξει, το ίδιο με το μπουζούκι να στάσεις μουσία. Ναι. Τουλάχιστον το χέρι. Εμένα έπεσε ο πατέρας μου. Δηλαδή, το είχα το άκουσμα μέσα στο σπίτι. Έπαιζε μπουζούκι. Μου έδειξε όταν ήμουν πολύ μικρός. Δηλαδή, μπορούσα να πιάσω την πένα, να πιάσω το μπουζούκι, δεν ήμουν σκοτεινός εντελώς. Αλλά μετά άρχισα να ασχολούμαι με άλλες μουσικές. Γύρω στα 20 άρχισα να παίζω, να μελετάω, ας πούμε, σοβαρά. Αλλά όλα τα χρόνια το μπουζούκι το είχα δίπλα. Όταν ήρθα στην Αθήνα, ήρθα το 2007, δούλευα σαν φωτογράφος και βιντεογράφος. Αυτό σπούδασα κιόλας μετά. Ναι. Μέχρι που έμπλεξα με τη μουσική πιο σοβαρά και έπεσε σε δεύτερη μοίρα η άλλη τέχνη. Και φτιάξατε αυτό το πολύ ωραίο σχήμα που ξέρω ότι παίζετε συχνά σε κέντρα, έτσι δεν είναι? Ναι, όποτε. Ωραία. Λοιπόν, η Χαρούλα, τι έχεις να μας πεις για τους φίλους? Τι να σας πω. Τα καλύτερα έχει. Είναι πολύ, βέβαια, έχω τα καλύτερα να πω. Είναι πολύ καινούριο αυτό το πράγμα και παρά το γεγονός ότι παίζουμε μαζί αρκετό καιρό, δηλαδή άτυπα παίζουμε μαζί και με τον Παναγιώτη και με τον Θάνο 3 χρόνια ή περίπου τόσο. Στην ουσία η σύσταση του σχήματος και το γεγονός ότι κάνουμε περισσότερες πρόβες μαζί και το ψάχνουμε λίγο πιο πολύ έτσι και οι τρεις μαζί είναι γύρω στους 2 μήνες περίπου, οπότε ακόμα έχει αρκετό χρόνο μπροστά του για να μας δείξει πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα. Είναι νεοσύστατο δηλαδή, ναι, το είναι σχήμα. Ναι, είναι νεοσύστατο. Yeah. Εύχομαι καλές επιτυχίες και άντε να αρχίσουμε να δούμε αμέσως τώρα, να δούμε τα αποτελέσματα. Τι θα μας παίξετε πρώτα? Θα ξεκινήσουμε με ένα οργανικό κομμάτι, τσιγκάνικο είναι. Ναι. Το ακούσαμε από μια ορχήστρα που εδρεύει στο Σικάγο. Λέγεται Chicago Klezmer Ensemble. Αυτή θεωρούμε ότι η τσιγκάνικη μουσική έχει άμεση σχέση με
τη μουσική που ασχολούμαστε και έχουμε μεγαλώσει εμείς με αυτήν. Γιατί πρόκειται αμοιβώς για λαϊκές μουσικές. Οπότε θεωρήσαμε ότι θα ήταν καλό να γίνει μια σύνδεση. Δηλαδή σας ενδιαφέρουν οι μουσικές, ας το πούμε παραδοσιακές, φολκλόρα από όλο τον κόσμο. Δεν επικεντρώνεστε μόνο στην Ελλάδα και στη Μικρασία. Θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο ότι δεν παίρνει πρόσημο είδους μουσικής. Ναι. Θα έλεγα ότι μας ενδιαφέρει ότι ταιριάζει στα ακούσματά μας. Ωραία. Εντάξει, λόγω κουλτούρας είναι λογικό να έχουμε περισσότερο ρεπερτόριο ελληνικό, αλλά οτιδήποτε είναι όμορφο και μπορούμε να το αφομοιώσουμε κι εμείς, γιατί να μην... Ωραία. Γιατί να μπαίνει μια ταμπέλα, ας πούμε. Συνότι ό,τι παίζουμε το, βάζουμε, το φτιάχνουμε στα δικά μας μέτρα, δηλαδή σύμφωνα με το δικό μας εγκέφαλο που κωδικοποιείται. Μπράβο. Και σε συνεννόηση πάντα και με τους τρεις εγκεφάλους, δηλαδή. Πάμε λοιπόν να σας ακούσω. Αρχίσαμε λοιπόν με ένα οργανικό κομμάτι και συνεχίζουμε με τι? Ένα επίσης οργανικό κομμάτι.
πάλι οργανικό, το οποίο είναι... Ονομάζεται Βλάχικο Χασάπικο και έχει πρωτοπαιχθεί από μαντολινάτα, που ονομάζεται η ορχήστρα του Ιερό Θεού Σχίζα. Ακριβή χρονολογία δεν έχω, αλλά είναι δεκαετία του 20. Α, πριν τόσο το 30, παλιό. Σίγουρα. Τόσο ναι. Παλιό. Για τόσο να παλιό. Τα ακούσουμε για το Βλάχικο Χασάπικο. Παιδιά, πολύ πολύ ωραίο το κομμάτι. Πριν να συνεχίσουμε, ήθελα, Παναγιώτη, να σε ρωτήσω, εσένα τα μουσικά σου πρότυπα ποια είναι? Δηλαδή, ποιους θεωρείς δασκάλους σου? Δασκάλους? Τι να σας πω. Δεν έχω... Έχω πρότυπα, κάποιοι είναι πεθαμένοι, ναι. Φαντάζομαι και τα παιδιά. Αλλά... είχαμε την τύχη, μάλλον όλοι, να δουλέψουμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ καλοί σε αυτό το πράγμα που προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Από εκεί μάθαμε πολλά πράγματα για το πώς να τραγουδάμε, για το πώς να παίζουμε. Δηλαδή, πέρα από τη δικιά μας τη μελέτη, την προσωπική, την ιδιοπαρατήρηση, ας πούμε, μάθαμε και από αυτούς τους ανθρώπους. Και μαθαίνουμε ακόμα και μάλλον θα μαθαίνουμε για όλη μας τη ζωή. Νομίζω αυτό είναι η ευτυχία της ζωής, να μαθαίνουμε για όλη μας τη ζωή. Εσύ, Θάνο, τι λες γι' αυτό?
Ποια είναι έτσι τα ακούσματα που σε επηρέασαν? Εγώ από πολύ μικρός άκουσα αρχαία κομμάτια, δηλαδή προπολεμικά, ας πούμε. Όχι αυτό το πόλεμο που θα γίνει τώρα, το προηγούμενο. Το έχω αυτό το άκουσμα πολύ στο κεφάλι μου και μου είναι και δύσκολο να το διώξω. Δηλαδή, ακόμα και αν μετά ασχολήθηκα με ξενόφερτες μουσικές, ας πούμε, δεν έφυγε αυτό το πράγμα ποτέ από πάνω. Όσον αφορά τα πρότυπα, συμφωνώ με αυτό που λέει ο Παναγιώτης, ότι τα πρότυπα ξεκινάνε από γεννήσεως κόσμου μέχρι σήμερα, μέχρι τι πρότυπο θα μου δημιουργηθεί αύριο, ας πούμε. Θα δω μπροστά μου κάτι το οποίο μπορεί να το θαυμάσω και το οποίο μπορεί να μην το έχω σκεφτεί εγώ ήδη. Να. Δηλαδή είναι ένα πράγμα να έχεις κάτι ήδη στο μυαλό σου και να στο επιβεβαιώνει κάποιος άλλος και είναι άλλο πράγμα να βλέπεις κάτι ή να ακούς κάτι που δεν μπορούσες να το σκεφτείς από μόνος σου. Και αυτό το πράγμα έχουμε την τύχη να μας συμβαίνει συχνά. Μπράβο, αυτό είναι, θα πει ότι είσαστε σε καλό δρόμο, δηλαδή έχετε επιλέξει αυτό που σας αρέσει και αγαπάτε, οπότε αυτό ενισχύεται από τη ζωή. Ναι, ναι, ναι. Όταν λες ότι ασχολήθηκες με ξενόφερτες μουσικές, ήθελα πριν να σας ρωτήσω και τους δύο. Η Δύση και γενικά η δυτικότροπη μουσική είχε επιρροή επάνω σας? Πάρα πολύ. Οπωσδήποτε. Τα ακούσματα υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Ναι. Ακόμα και να μην θέλεις, ναι, υπάρχουν. Είμαστε παιδιά που γεννηθήκαμε. Εγώ γεννήθηκα το 89, ο Θάνος το 90. Το 90 και η Χαρούλα το 86. Είμαστε παιδιά της δεκαετίας του 80. Νομίζω ότι δεν γίνεται να έχουμε ακούσει μόνο αυτές τις μουσικές που παίζουμε ή ανατολίτικες μόνο μουσικές. Δηλαδή δεν είμαστε ρεμπέτες, δεν είμαστε δημοτικοί καλλιτέχνες, δεν είμαστε λαϊκοί καλλιτέχνες. Είμαστε κάτι, μάλλον είμαστε λαϊκοί καλλιτέχνες, αλλά έχουμε επηρεαστεί από 1000 είδη μουσικής. Ειδικά όταν μπήκε και ο υπολογιστής στη ζωή μας και έχουμε την πρόσβαση στα πάντα. Ναι. Εντάξει, η δικιά σας γενιά έχει πολύ περισσότερες ευκολίες. Οπότε και η δυτικότροπη μουσική μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ και στον τρόπο γραφής, μουσικής και στιχουργικής, παντού, παντού. Δεν επηρεάσει μόνο εμάς βέβαια, επηρεάσει, ας πούμε, έχουμε τραγούδια τα οποία θα παίξουμε αργότερα, τα οποία έχουν γραφτεί το 40, ας πούμε, και το 32 και το 34 και αυτοί οι άνθρωποι είχαν ήδη επηρεαστεί από τη δυτικότροπη μουσική. Ήταν ήδη επηρεασμένοι από τότε, δηλαδή. Ναι, εννοείται, εντάξει. Έτσι πόσο καλώς, μάλλον εμείς. Είναι αναπόφευκτο αυτό το πράγμα να γίνει. Δηλαδή, ζούμε σε έναν κόσμο που από παντού βομβαρδιζόμαστε με αυτή τη μουσική, κυρίως. Ή ακόμα και αν ακούσουμε σε νεότερες εκτελέσεις, ξέρω εγώ, λαϊκή μουσική δική μας, είναι κατά πάρα πολύ επηρεασμένη από το δυτικό τρόπο σκέψης. Οπότε, αναπόφευκτα γίνεται αυτό. Τώρα τι έχει το πρόγραμμα, τι θα ακούσουμε? Έχουμε ένα τελευταίο οργανικό, μετά θα ξεκινήσουμε να τραγουδάμε. Ονομάζεται Αλέγκρο Χασάπικο. Το συγκεκριμένο είναι από αυτά τα κομμάτια που μπορούμε να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικά για το ακορντεόν περισσότερο. Πόσο μάλλον, εντάξει, για το ακορντεόν όχι τόσο, αλλά για τον πρόγονο του ακορντεόν που υπήρχε τότε, που ονομάζεται αρμόνικα. Να μην την ξεκινήσουμε με αυτή τη συζήτηση, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και αυτός που το έχει δώσει τη μορφή που έχει πάρει το συγκεκριμένο κομμάτι και μια σειρά από αυτά τα κομμάτια είναι ο Αντώνης Αμυράλης, δεξιοτέχνης του οργάνου τότε. Οπότε, Αλέγκρο Χασάπικο. Για να τα ακούσουμε.
Μπράβο παιδιά, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι στον ήχο και στην κονσόλα είναι ο αγαπημένος μας ο Τάσος ο Περόγλου και η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα μηνύματά σας είναι studio@ngradio.gr. Τώρα για να ξεκουραστούν λίγο και τα παιδιά θα βάλει ο Τάσος ένα κομμάτι και σε λίγο είμαστε πάλι μαζί με το συγκρότημα Ρομβία. Εξαιρετικό από τα παιδιά του μουσικού σχήματος Ρομβία. Ποιο ήταν αυτό το τραγούδι, παιδιά? Λίγη αγάπη σου ζητώ μικρό μου λέγεται. Ή αλλιώς το νυχτοπούλι. Τι είναι? Είναι του 1940, είναι του Απόστολου Χατζηχρίστου. Και το ερμηνεύεται πολύ ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Μπράβο. Τι άλλο έχει τώρα να ακούσουμε, τι έχει το πρόγραμμα? Θα παίξουμε το Γιακίτα μια γυναίκα. Συνθέτης? Είναι του Χιώτη. Α. Είναι όταν ήταν στην εποχή του Τρίχορδου Μπουζουκιού ο Χιώτης, ας πούμε, εποχή γραμμοφώνου, 78 στροφών, το έχει ερμηνεύσει ο Στελάκης με το Σπαγκαδόρο, αν δεν κάνω λάθος παλιά. Είναι ένα από αυτά τα κομμάτια που λέγαμε ότι είναι πειρασμένα από τη δυτικότητα. Ναι. Και ο Χιώτης γενικώς είχε... Ο Χιώτης έμοιαζε και εμφανισιακά με τον Τζάνκο.
Είχανε παίξει και στο Λευκό Οίκο, μας είχε πει η Μέρι Λίντα. Τους φώναξε ο... ο Τζόνσον, νομίζω ήταν τότε, και έπαιξαν στο Λευκό Οίκο. Και ξέρετε ότι ο Τζίμι Χέντριξ βέβαια τον θαύμαζε απεριόριστα το χιόντι. Ναι. Λοιπόν, για να τα ακούσουμε αυτό. Αλλού τραβολογέσαι και λες πως μ' αγαπάς, γιατί ποτέ τον δρόμο δεν περπατάς στον ίσο. Για κοίτα μια γυναίκα που βρήκα να αγαπήσω. Για κοίτα μια γυναίκα που βρήκα να αγαπήσω. Γιατί ποτέ τον δρόμο δεν περπατάς στον ίσο. Σατανάς και όλο με δουλεύεις και μου την κοπανάς. Και κάνω πως πιστεύω, μη σε στενοχωρίζω. Για κοίτα μια γυναίκα που βρήκα να αγαπήσω. Για κοίτα μια γυναίκα που βρήκα να αγαπήσω. Και κάνω πως πιστεύω, μη σε στενοχωρίζω. Είσαι καυγατζού, αλήτησα να ξέρεις και παραμυθαντζού. Μου κάνεις την οσία για να σε συγχωρήσω. Για κοίτα μια γυναίκα που βρήκα να αγαπήσω. Για κοίτα μια γυναίκα που βρήκα να αγαπήσω. Μου κάνεις την οσία για να σε συγχωρήσω. Για να σε συγχωρήσω. Για κοίτα μια γυναίκα που βρήκα να αγαπήσω. Για κοίτα μια γυναίκα που βρήκα να αγαπήσω. Μου κάνεις την ουσία για να σε συγχωρήσω. Μπράβο, και όχι μόνο από μένα μπράβο, αλλά και από πολλούς ακροατές που έχουν αρχίσει και στέλνουν μηνύματα. Τάσο, θέλεις να μας πεις? Βεβαίως. Καλησπέρα και από μένα και χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ο Αχιλλέας λέει, ποιος είναι ο αρχηγός του σχήματος? Ρωτάει ο Αχιλλέας. Δεν υπάρχει αρχηγός. Α, οκ. Η γυναίκα, φαντάζομαι. Τώρα αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Όχι, δεν είναι. Λογικά η γυναίκα ξεχωρίζει. Τους ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Παιδιά, σας ευχαριστούμε θερμά όλους. Και τι μέλη γενέστε τώρα, τι έχει συνέχεια? Τώρα θα παίξουμε ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι σύγχρονο, αλλά επειδή είπε για σύγχρονα, έχει διασκευαστεί σήμερα. Σίγουρα το έχουν ακούσει όλοι, είναι πάρα πολύ γνωστό. Ονομάζεται Ακρογιαλιές Δειλινά. Ή μπορεί να το έχουν πλανέψει. Το έχει τραγουδήσει η Στέλλα Χασκίλ. Είναι του Βασίλη Τσάνη. Και εμείς θα κάνουμε μια απόπειρα να το παίξουμε έτσι κατά όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέγγιση στην αρχική του εκτέλεση. Ωραία. Γιατί τώρα έχει, το έχω ακούσει δηλαδή, έχει διασκευαστεί και λίγο πιο... Ωραία. Ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά, ναι. Thank you.
κορίτσι ξένο σαν ίσιος πλανιέται μονάχος στη γη. Χωρίς τροπή παραζητεί τον ήλιο που έχει χαθεί στα σκοτάδια να βρει. Έχουν πλανέψει το γυαλιέ στη λινά και σκλαβωμένοι για πάντα κρατούνε τη δόλια καρδιά. Μπορεί ακόμα μπορεί να έχει πια τρελαθεί και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί. Και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί. Και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί. Μια γνωστή επιτυχία του Βασίλη Τσετσάνη λοιπόν, που την ερμηνεύσατε πολύ όμορφα. Χαρούλα, εσύ που ασχολείσαι με το ακορντεόν, θέλεις να μας πεις λίγα λόγια πριν να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι για την ιστορία του ακορντεόν? Είναι πολύ μεγάλη αυτή η συζήτηση που ανοίγεται, να το ξέρετε, εγώ το είπα. Λοιπόν, για την ιστορία του ακορντεόν, από πότε? Γιατί αυτό το όργανο προέρχεται από την αρχαιότητα. Μπορούμε να πούμε ότι το πρώτο σύστημα που ίσως να μοιάζει με τον τρόπο που λειτουργεί το ακορντεόν είναι η Ύδραυλης του Πτυσίβιου στην αρχαία Ελλάδα. Επίσης υπάρχει ένα ανάλογο όργανο στον αρχαίο πολιτισμό της Κίνας, νομίζω. Αργότερα, μετά την αρχαιότητα, συναντάμε έναν απόγονο, ας πούμε, της Ιδράβλεως στο Μεσαίωνα, το εκκλησιαστικό όργανο. Στη συνέχεια, όσο περνάνε οι αιώνες και τα χρόνια, παρουσιάζεται η ανάγκη για να μεταφέρεται αυτό το όργανο, οπότε δημιουργούνται μικρότερα όργανα που έχουν το ίδιο σύστημα με το εκκλησιαστικό. Σε διάφορες μορφές, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι του ακορντεόν και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Θεωρείται μεστό, λειτουργεί με τον αέρα δηλαδή. Και όσον αφορά την Ελλάδα, το ακορντεόν στη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα, με τα πλήτρα του πιάνου δηλαδή και με αυτή τη μορφή που, όπως έχω και εγώ εδώ, έχει έρθει περίπου νομίζω τη δεκαετία του 30. Πριν από αυτό υπήρχε στον ελλαδικό χώρο γενικότερα, περισσότερο στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κωνσταντινούπολη, ένας τύπος παλιότερο ακορντεόν που ονομάζεται αρμόνικα από τους Έλληνες. Στην ουσία, το μόνο που μας έχει απομείνει από το όργανο εκείνο είναι ηχογραφήσεις.
Δεν υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες οι οποίες είναι πάρα πολύ σπάνιες και οι οποίες δεν μπορούμε να πούμε ότι με σιγουριά ότι είναι αυτό που ακούμε στις ηχογραφίες ή στο όργανο. Στην ουσία πρόκειται για ένα από τα μυστήρια που υπάρχουν στη λαϊκή μας μουσική, γιατί υπάρχουν και άλλα. Σχετικά με αυτό έχει ξεκινήσει τώρα μια έρευνα που έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να το αποκαταστήσουμε και να βρούμε τελικά τι ήταν αυτό το πράγμα και πώς φτάσαμε σε αυτό, πώς η εξέλιξη μας έφτασε στην αρμόνικα και μετά γιατί παρατήθηκε και γιατί χρησιμοποιήθηκε το ακορντεόν. Ένας από τους λόγους είναι περισσότερο επειδή αυτό είναι ένα πολύ ευκολότερο όργανο από εκείνο και πολύ πιο μέσα σε όλα, αν θέλουμε να το πούμε, γιατί μπορεί να παίξει από όλες τις τονικότητες, εκείνο δεν είχε αυτή τη δυνατότητα, ήταν μικρότερο και τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι θετικό ή αρνητικό, είναι εξέλιξη και καλό θα ήταν βέβαια να γνωρίζουμε τι υπήρχε πριν, αλλά εντάξει, δεν ξέρω, είναι πολύ δίλημα αν τελικά αυτό το πράγμα ήταν καλό ή κακό. Δεν μπορώ να το πω. Είναι αυτό που λες, απλά εξέλιξη. Ναι, τώρα ναι, πάρα πολύ χοντρικά και πάρα πολύ περιληπτικά. Είχατε πει πριν ότι έχετε και κάποια τραγούδια ξένα ετοιμάσια σήμερα. Να... Όχι ξένα ακριβώς. Ξενόγλωσσα. Ναι. Από... Πες ρε Θάνο, εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Ο Θάνος μιλάει για αγγλικά. Είναι ένα κομμάτι, ένα οργανικό, το οποίο έχει ινδιάνικες ρίζες, ας πούμε. Το έκαναν γνωστό οι Ventures, κάτι Άγγλοι, οι οποίοι κάναν καριέρα και στην Αμερική. Και από τότε έχει διασκευαστεί, είναι πάρα πολύ γνωστό τραγούδι. Θα το ξέρετε κι εσείς. Δηλαδή, ακούγεται στα κλαμπ, σε τέτοια πράγματα, όταν είναι διασκευασμένο σε τέτοιου είδους, με ένα κλαμπ, ας πούμε, στο μυαλό του διασκευαστή. Εμείς το διασκευάσαμε με βάση τη δικιά μας οπτική και τη δικιά μας αισθητική στη μουσική. Αυτά θα ακούσουμε τώρα. Άμα μπορούμε θέλετε. Να ακούσουμε αυτό, ναι. Όπως θέλετε, παιδιά, περιμένουμε. Βέβαια. Thank you.
της του Μουρούζη, μες στην οδό της Αθηνάς, κοντά εις του Μουρούζη. Φώναζει πέντε την οκά και το βαστάει στο χέρι. Ποιος της πήγε κόκκινο, το σκίζει με μαχαίρι. Κι όποιος της πήγε κόκκινο, το σκίζει με μαχαίρι. Της χείρας είναι εξακούστο, το έχει διαλεγμένο. Έχει πράγμα καθαρό, δεν είναι βαρεμένο. Μα έχει πράγμα καθαρό, δεν είναι βαρεμένο. Το πράγμα όπου έχει αυτή, όποιος το φάει τρίζει. Μέσα την καρδούλα του όλο θα τη. Και μέσα την καρδούλα του όλο θα τη δροσίζει. Πολύ τα εκατέβασε και τα βάλε στη φθήνια. Όλοι στη χείρα τρέχουνε, Πειραιάς και Αθήνα. Όλοι στη χείρα τρέχουνε, Πειραιάς και Αθήνα. Ομολογώ ότι από το αμερικάνικο western μεταφέρθηκα ξαφνικά στην Ελλάδα. Ήταν ένας συνδυασμός. Είναι μια υπερατλαντικό ταξίδι. Ναι, υπερατλαντικό ταξίδι άμεσο. Λοιπόν, παιδιά, θα κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα για διαφημίσεις για την 6 ώρα και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί σας. Εδώ πάλι μαζί σας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, με το συγκρότημα Ρομβία. Ευχαριστούμε θερμά για την αγάπη και τα μηνύματά σας. Τα παιδιά επίσης είναι ενθουσιασμένα. Και ρωτάτε πολύ πού παίζουν αυτή την εποχή. Παίζετε κάπου, παιδιά? Α, ναι. Πού? Τις Δευτέρες παίζουμε σε μια ταβέρνα στα Εξάρχεια. Είναι Μεθόνηση 58 και Θεμιστοκλέους γωνία. Εφήμερο λέγεται. Εφήμερο. Εκεί το πρόγραμμα είναι πιο σκαμμένο ακόμα. Παίζουμε κομμάτια. Έχουμε μια ελευθερία. Ναι, υπάρχει μια ελευθερία. Παίζουμε. Κάθε Δευτέρα λοιπόν στην ταβέρνα και... Εφήμερο στα Εξάρχεια. Μεθόνηση και. Θεμιστοκλέους. Μεθόνηση και Θεμιστοκλέους. Όποιος θέλει να πάει να τους ακούσει. Και τις Τετάρτες. Έχουμε ξεκινήσει, κάναμε ένα διάλειμμα τώρα λόγω ενός ατυχίας του συμβάντος. Αλλά θα ξαναξεκινήσουμε, ενδεχομένως όχι από αυτήν την Τετάρτη. Ναι. Ίσως από την επόμενη. Στο Νιαβέντι. Το Νιαβέντι λέγεται, είναι στα κάτω Πετράλωνα. Φυλασιών 29. Α, δηλαδή τη Δευτέρα παίζετε στα Εξάρχεια, την Τετάρτη στα κάτω Πετράλωνα. Και τα Σάββατα έχουμε... Είμαστε κρατημένοι ως μπάντα. Ναι, τα Σάββατα είναι ανοιχτά, είμαστε ελεύθεροι. Ναι. Αλλά τα έχουμε αφήσει ανοιχτά για διάφορα live, ας πούμε. Μπορεί να μας βρει όποιος ενδιαφέρεται στο Facebook, λεγόμαστε Ρομβία. Ναι. Και στα λατινικά και στα ελληνικά νομίζω. Ναι. Ρομβία, κάθετες Ρομβία στα λατινικά, όποιος, ναι, έχουμε το σελιδάκι. Οπότε αν θέλετε επικοινωνία με τα παιδιά, ναι, στο Facebook θα βάλετε Ρομβία.
και θα μάθετε τα νέα τους, θα μαθαίνετε που παίζουν. Επίσης, μια που αναφέραμε το όνομα Ρομβία και ότι, ότι υπάρχουμε εκεί στο Facebook, θα ήθελα να πούμε λίγο από πού προέρχεται το όνομα και τι σημαίνει. Είναι μια άλλη λέξη για τη λατέρνα. Ναι. Είναι ιταλική λέξη, νομίζω. Ναι, το όνομα... Ξέρεις τι, είναι σαν τη λατέρνα, απλά έχει παραπάνω ήχους. Ναι. Δεν ήταν και τόσο στολισμένη. Ας πούμε, ήταν μια χαρακτηριστική σκηνή, ας πούμε, υπάρχει στο, στη λατέρνα, αυτό είχε και γαρίφαλο. Φιλότιμο. Φιλότιμο, γαρίφαλο. Διάφορα βάζονται στα χιά τους αυτή. Όπου έχουν πουλήσει τη λατέρνα γιατί δεν... Δεν βγαίνει πλέον και χρειάζονται άμεσα χρήματα. Οπότε πήραν μια ρομβία η οποία ήταν πιο φτηνή. Και τη σπρώχνει ο ένας. Κοίτα, με τη ρομβία κατέληξα έβγας. Που ήταν σαν τα παγωτατζίδικα που σπρώχνουν. Ναι, ναι, ναι. Είναι πιο λιτό όργανο. Α, δεν είναι, τα, δεν είναι το ίδιο. Είχα δεν την είναι εντύπωση, ναι, ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι ίδιος, ναι. Αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Βασικά η ρομβία δεν είναι ακριβώς. Πάλι λατέρνα είναι. Απλά το όνομά της το πήρε επειδή αυτός που έφτιαχνε αυτά τα όργανα ήταν από την Πομπεία. Α. Και είχε γράψει απάνω στα λατινικά Πομπεία, όπως είναι η ονομασία στα ιταλικά της Πομπείας. Αλλά το Πομπεία στα κεφαλαία είναι ίδιο με τα ελληνικά Ρομβία. Ρομβία. Οπότε ο κόσμος που δεν ήξερε. Τι ωραία πληροφορία είναι αυτή, ναι. Πολύ, πολύ ωραία, έτσι, και ποιητική και δεν την ήξερα πραγματικά. Άμα θέλουμε να βρούμε νόημα σε όλα υπάρχει. Λοιπόν, τώρα είμαστε όλα αυτιά. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Καλδάρα, το οποίο λέγεται «Σκλάβες του Μαχαραγιά». Σπανιολοφέρνη. Ναι, ναι, έχει κάτι επιρροές έτσι λίγο. Σπάνιο τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα. Ναι, ναι, ναι. Το τραγουδούν είναι το ντουο Χάρμα με τον Καλδάρα, νομίζω. Ναι, ο ίδιος πρέπει να είναι. Ναι, ναι, οι τρεις τους. Κι άλλες προφορές. Μπουζούκι παίζει στις Άνιες, έχει διάφορα. Σ' αγάπη και δίχως
ως φιλιά, λιώνουν κλειστές στο χαρέμι του Μαχαραγιά. Μες στο χαρέμι απόψε να πω, να τη φιλήσω και να φιληθώ, κι ας γίνω σκλάβος κοντά της δε θα ταρνηθώ. Πολύ ωραία η ερμηνεία σας, παιδιά, και σε αυτό συμφωνούν και πολλοί ακροατές που έχουν στείλει πολλά μηνύματα ακόμα. Τάσο, θα μας διαβάσεις μερικά? Αυτά προς το παρόν. Έχω καταγγείλει ότι η Χαρούλα δεν μαγειρεύει. Εγώ, ναι, συγγνώμη. Κοίταξε να σου πω. Παράληψη, συγγνώμη. Έχει επικεντρωθεί απόλυτα στην τέχνη. Τι να κάνω, δηλαδή δεν γίνεται, πόσο πια. Ένα 24ωρο υπάρχει. Πλάκα, θα μαγειρεύουμε. Πλάκα. Θα χάνουμε η Χαρούλα, χρόνο. Η Χαρούλα είναι το καλύτερο κορίτσι του κόσμου. Ορίστε. Καλύτερο κουρίτσι. Κουρίτσι. Λοιπόν, εδώ να πω ότι την άκουσα τη Χαρούλα σε μία παρουσίαση ενός βιβλίου για τη Βουγιουκλάκη. Ήταν καταπληκτική. Τραγούδισε το Θάλασσα Πλατιά. Και ποιο άλλο τραγούδισε, Χαρούλα? Σαν πως θυμάμαι κιόλας. Νομίζω το «Μέσα αυτή τη βάρκα». «Μέσα αυτή τη βάρκα», ναι, ήταν πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, και συνεχίζουμε... Συνεχίζουμε. Το μουσικό μας πρόγραμμα. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι ονομάζεται «Ελενάκι». Mm? Είναι το γνωστό, νομίζω, σαν έτσι, φράση και σαν άκουσμα το έχουν οι περισσότεροι. «Ελενάκι, Ελενάκι, είμαι πότε σε φαρμάκι». Το συγκεκριμένο είναι μια διασκευή ανάμεσα σε μια εκτέλεση από Εστουδιαντίνα, πολύ παλιά, και αυτή νομίζω, αυτή είναι πολύ παλιά, πρέπει να είναι 1910, κάπου εκεί. 1425. 1224. Και μεταξύ αυτής της εκτέλεσης και άλλη μια που τραγουδάει η Βιργινία Μαγκίδου στην Αμερική. Και έτσι τα πήραμε και τα ήταν λίγο, τα πέσει ένα μικρό έτσι ανακάτεμα και εμένα μου αρέσει προσωπικά έτσι. Έχουμε βάλει γαλλικά λόγια. Αυτό λοιπόν είναι το Ελενάκι. Ελενάκι, Ελενάκι. Αφιερωμένο στις Ελένες. Εννοείται, βέβαια αφιερωμένο στις Ελένες. Δεν θα θέλουν να είναι αφιερωμένο σε αυτό. Γιατί? Έχει λίγο σκληρά λόγια. Σκληρά, ναι, αλλά δηλαδή, για έρωτα μιλάει. Φαρμάκι, αυτό, δηλαδή. Εντάξει, ναι, για έρωτα, τόσο μεγάλος έρωτας. Για να τα ακούσουμε λοιπόν. Αμανάμαν, οχ, οχ, Ελενάκι, με έχει
Λοιπόν, ήταν το Ελενάκι. Είναι ένα όνομα για το οποίο έχουν γραφτεί πάρα πολλά τραγούδια. Για την Ελένη πάρα πολλά τραγούδια. Κυκλοφορούν πολλά. Ελένη, όπως Ελλάδα. Κυκλοφορούν πολλές Ελένες. Ήθελα, Ελένη και Μαρία, πολλά τραγούδια και για τις δύο. Ήθελα, παιδιά, να σας ρωτήσω ποια είναι η σχέση σας με τα δημοτικά και τα κλέφτικα τραγούδια. Δεν ξέρω αν έχετε τέτοια ακούσματα, αν... Να μιλήσουμε προσωπικά ή όλοι... Να μιλήσετε ο καθένας για τα δικά του βιώματα. Τα αγαπάμε. Τα αγαπάς. Ναι. Καλά, εμείς ακούμε πολλά κλαρίνα στη Λιβαδιά, έτσι. Βέβαια, Λιβαδιά. Βέβαια, δεν ακούμε το δημοτικό αυτό που ακούσαμε μετέπειτα εμείς από τα γραμμόφωνα και από αυτά. Ακούμε σκυλοδημοτικό. Βέβαια, εγώ όταν ακούω κλαρίνα, ξέρω... Ανατριχιάζω, ναι. Και με τα κλέφτικα επίσης συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Ακούσαμε και κάποια τραγούδια, έτσι η γιαγιά μου με τραγουδούσε, σίγο τραγουδούσε καμιά φορά όταν ερχόταν στα μεράκια. Και από άλλους σε διάφορα τραπέζια, ήταν πολύ ωραίο αυτό κάποτε που... Τραγουδούσαν στα τραπέζια. Ναι. Δηλαδή ερχόταν η ώρα, τρώγαν, πίνανε και ερχόταν στο κέφι και λέγανε δύο τραγούδια. Και μάλιστα αντικριστά κιόλας, καθόντουσαν πως κάθονται στα μεγάλα τα τραπέζια και λέγανε. Ξεκίναγε ο ένας από τη μία μεριά και έλεγε τα λόγια και επαναλαμβάναν οι απέναντι, ας πούμε. Και γινόταν ένα τέτοιο παιχνίδι απίστευτο. Χαίρομαι που τα πρόλαβες αυτά, γιατί και εγώ τα πρόλαβα και έχω έτσι πολύ καλές αναμνήσεις. Γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν τότε ούτε γραμμόφωνα, ούτε YouTube, ούτε τίποτα να ακούσουν τραγούδια. Εσύ, Χαρούλα, τι βιώματα έχεις από δημοτικά? Βιώματα δεν έχω πολύ λίγα, ισχυρά μεν, αλλά επειδή ο αδερφός της μητέρας μου, ο θείος μου, τραγουδάει κλέφτικα και μάλιστα είναι στα χνάρια του πατέρα του, δηλαδή του παππού μου, από τη μεριά της μαμάς μου, ο οποίος και αυτός τραγουδούσε. Εντάξει, για μένα είναι κάτι που το θεωρώ ιερό, τα αγαπάω πάρα πολύ. Θεωρώ ότι αυτοί που μπορούν και τραγουδάνε αυτά τα πράγματα είναι ένα επίπεδο παραπάνω από τον απλό τραγουδιστή, ας πούμε. Και είναι μία μουσική που την έχουμε υποσυνείδητα δεμένη με την κουλτούρα μας, με το είναι μας, με όλα. Οπότε και το άκουσμα σε πάει τελείως στα βασικά, ας πούμε, στις ρίζες, στο θυμικό, στο πίσω μέρος, ας πούμε. Αυτά που ίσως να μην σκεφτόμαστε. Κάθε μέρα, να μην είναι στο πώς να το πω, στον προστινό
μέρος του μυαλού μας, ας πούμε. Τι να πω. Αλλά τα κλέφτικα τραγούδια αγγίζουν κάτι πολύ βαθύ στην ψυχή του Έλληνα, νομίζω. Ναι. Είναι αρχαία. Ναι, είναι μία... Είναι τόσο αρχαία όσο και ο Μανές, προέρχονται από... Πραγματικά δεν ξέρω καν από πότε. Από τότε που υπάρχουν άνθρωποι και πολιτισμός. Εσύ, Θάνο, τι σχέση έχεις με τα δημοτικά και τα κλέφτικα? Εμπειρική, όχι ιδιαίτερη. Αν και προέρχομαι από την παλιά Ελλάδα. Αλλά δεν είναι όπως είναι στη Λιβαδιά, ας πούμε. Όσο έχω ταξιδέψει, ας πούμε, στην Κεντρική και στη Βόρεια Ελλάδα, τα έχουν τα τραγούδια αυτά ακόμα στην καθημερινότητά τους. Γλεντούν ακόμα και οι νέοι, ακόμα έτσι. Εμείς δεν είμαστε τόσο έτσι κάτω. Αλλά εμείς δεν είμαστε τίποτα κάτω. Απολύτητοι. Αλλά υπάρχουν τραγούδια, ας πούμε, τα οποία είναι γνωστά σε όλη την Ελλάδα. Ας πούμε το Καημένα Θανασόπουλε. Είναι γραμμένο για έναν άνθρωπο που είναι από την Αδραβίδα. Ένα χωριό που είναι δίπλα στον πύργο. Ή υπάρχει ένα άλλο, δεν θυμάμαι τον τίτλο του, όμως το θέμα. Μιλάει για ένα ζευγάρι, το οποίο για μια κόρη ενός παπά που ήθελε να την κλέψει ένας. Αυτό είναι για, γραμμένο για ένα ζευγάρι από τη Βαρβάσανα, επίσης ένα χωριό του πύργου. Εξάλλου Ρούμελι είναι όλη η Ελλάδα. Και εγώ με τα ρουμελιώτικα, ας πούμε, έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Δεν ξέρω αν είναι θέμα καταγωγής, αλλά... πάντως μου έχει τύχει και έχω ακούσει σε ταβερνία ή σε καπηλιά, ας πούμε, ειδικιωμένους ανθρώπους να τραγουδούν μόνοι τους. Χωρίς ορχήστρα, χωρίς τίποτα. Και θεωρώ ότι αυτά τα τραγούδια που παίζουμε εμείς, στην ουσία τους, είναι έντεχνα. Δηλαδή έχει κάτσει κάποιος και έχει σκεφτεί ότι αυτό θα πάει εκεί και αυτή η φωνή να γίνει έτσι για τον τάδε λόγο, γιατί μ' αρέσει, γιατί έτσι είναι η μουσική, γιατί έτσι λέει η θεωρία, οτιδήποτε. Αλλά ασχέτως άμα, εφόσον είναι λαϊκής δημιουργίας, ας πούμε, εμείς έχουμε παραχωρημένο το δικαίωμα, ας πούμε, έχουμε μέσα εγενώς το δικαίωμα να τα μεταποιήσει, να τα παίζεις ανάλογα πώς αισθάνεσαι την κάθε φορά. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για τραγούδια τα οποία είναι ενός συνθέτη συγκεκριμένου, ο οποίος είχε σκεφτεί και το ήθελε το τραγούδι με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Όμως τα δημοδιάσματα βγαίνουν εντελώς πηγαία. Και το έχω νιώσει αυτό όταν είδα κάποιον να τραγουδάει ένα. Έλεγε ότι ήθελε ο άνθρωπος. Ήταν σαν να ήταν δικό του το τραγούδι. Γενικά υπάρχει αυτό παντού. Δηλαδή σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας να προσθέτουν δικά τους και να. Και στροφές και στίχους. Και... Ναι. Είχε μεγάλη δυνατότητα, έχουν μεγάλη δυνατότητα αυτοσχεδιασμού. Ναι. Και γι' αυτό, ας πούμε, πολλά δημοτικά είναι από ένα μέρος της Ελλάδας σε άλλο, διαφέρουν. Ενώ είναι ίδιος ο μύθος. Διαφέρουν, ναι, και η μουσική. Σε βλέπω χαρούλα, άφησες το ακορντεόν και τι παρέλαβες στα χέρια σου? Το άφησα γιατί έπρεπε να κρατήσω μπαγλαμά. Γιατί θα παίξουμε και κάποια τραγούδια έτσι που δεν χρειάζονται το ακορντεόν και είναι καλύτερο να παίζονται μπαγλαμά εφόσον είμαστε τρία άτομα και μπορούμε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Άλλη μια έκπληξη λοιπόν της Χαρούλας, τώρα παίζει μπαγλαμαδάκι και ακούμε ποιο τραγούδι. Για πες. Θα παίξουμε το πρώτο τραγούδι του Χιώτη. Την πρώτη δημιουργία δηλαδή. Ναι. Ο Χιώτης υπήρχε στη δισκογραφία που πριν ως εκτελεστής του τραγουδιών. Δηλαδή έχει παίξει και σε τραγούδια του Βαμπακάρη, του Παγιαντέρα. Αλλά αυτή ήταν η πρώτη του δημιουργία σε συνεργασία με το Σπιτάμπελο. Είναι η πρώτη του αποτύπωση σε δίσκο συνθέτης. Είναι δικό του το τραγούδι και η στίχη. Πώς λέγεται? Καινούργια νιώθω τη ζωή. Ωραία. Και στην πίσω πλευρά έχει ένα τραγούδι του Σπιτάμπελο που παίζει ο Χιώτης. Παλιά μαγιά πηγήρισα. Ένα ζεμπεκάκι πολύ ωραίο επίσης. Thank you.
ελπίδα ένιωσα βαθιά με στην ψυχή μου. Κάποια ελπίδα ένιωσα βαθιά με στην ψυχή μου. Μιλήσαμε προηγουμένως για δημοτικά. Ο Παναγιώτης εδώ προθυμοποιήθηκε να ερμηνεύσει ένα. Ποιο Παναγιώτη θα πεις? Είναι μια παρατήρηση, δεν είναι δημοτικό με την έννοια του δημόντου, ας πούμε. Ναι. Λέγεται «Γλεντήσετε τα νιάτα», «Γλεντήστε νι τα νιάτα σας», το λέει η Ρίτα Μπατζή. Ναι. Είναι στο όνομα του Χρυσίνη. Η μουσική και τα λόγια είναι στο όνομα του Τούντα, του Παναγιώτη Τούντα. Αλλά υπάρχει περίπτωση πολύ σημαντική η μουσική να είναι από αυτές που ακούγανε κάποτε αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, και κατάφεραν και τις περάσανε στο γραμμόφωνο. Και αυτοί δεν τα σκέφτηκαν από μόνοι τους, δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος πλούτος από τον οποίο αυτοί παίρνανε και συνδυάζανε μελωδίες, ρυθμούς και δημιουργούσαν. Κάνανε τα δικά τους καινούργια τραγούδια. Ωραία, να τα ακούσουμε λοιπόν. Για την εμορφιά σας και να μην βάζετε ποτέ μεράκι στην καρδιά σας. Οι πίκρες και τα βασάνα, οι πίκρες και τα βασάνα, οι πίκρες και τον άνθρωπο γερνούνε, γι' αυτό δεν πρέπει οι καρδιές ποτέ τους να πονούνε. Μουσική.
λάδι να γλεντάτε και απ' τη ρετσίνα την ξανθιά ποτήρια να ρουφάτε. Τα κυπαρίσια αέρα, τα νιάτα και η εμορφιά δεν είναι κάθε μέρα. Πραγματικά μας έχετε μάθει τόσα τραγούδια που δεν ξέραμε και τα ερμηνεύετε και με ξεχωριστό τρόπο. Θα έρχουν ακόμα, ου, πολλά. Γεια σου, Θάνο. Καλές επιτυχίες και καλή χρονιά. Να είστε καλά σε όσους ακούνε, τα ίδια. Καλή χρονιά, καλές επιτυχίες, ό,τι κάνουν, καλή τύχη. Αμήν. Ήθελα να ρωτήσω, ο Χατζηδάκης και ο Θεοδωράκης πόσο έχουν επηρεάσει την ερμηνεία σας και τη δημιουργικότητά σας? Αυτά είναι μεταγενέστερες μουσικές από αυτές που ασχολούμαστε εμείς. Δεν έχετε επηρεαστεί καθόλου δηλαδή? Προφανώς και έχουμε ακούσει, προφανώς και έχουμε παίξει. Έχουμε παίξει, ναι, και παίζουμε και προφανώς και υπάρχει στο μυαλό μας και εννοείται, απλά είναι κάτι άλλο από αυτά που παίζουμε εμείς τώρα. Δεν αποκτήμε τίποτα, όλα μας αρέσουν. Είναι κάτι διαφορετικό, ναι, είναι κάτι διαφορετικό. Αναπόφευκτα σίγουρα θα έχει επηρεάσει. Ναι. Άλλωστε, ο Θεοδωράκης και ο Χατζηδάκης κάνανε συνεργασίες με ανθρώπους που εμείς ακούμε και παίζουμε τραγούδια τους. Φυσικά. Τον Κατατζίδη, με τον Πιδικότσι, με τον Χιώτη, με τον Ζαμπέτα. Όλα είναι μία αλυσίδα δημιουργίας. Ναι. Μα φυσικά. Ναι. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι από εκεί πήρανε τη λαϊκότητά τους. Από αυτούς τους ανθρώπους. Και επειδή πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος, έχουμε ακόμα περίπου 10 λεπτά. Ναι. Τι έχετε ετοιμάσει για το τέλος? Προλαβαίνουμε για δύο ή για ένα? Προλαβαίνουμε δύο τραγούδια. Ωραία. Το τελευταίο, καλά θα το πω μετά γιατί είναι ειδική τέλος πάντων μνήμα σε αυτούς που βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Το πρώτο τελευταίο... Να είναι... Ας παίξουμε ένα μάτρο βαμβακάρι. Ένα βαμβακάρι. Άντε, καλά. Γιατί δεν γίνεται να λείπει. Από τη στιγμή που λέμε ότι... Είναι έτσι και λεπονησιακή θεματολογία. Παίζουμε αυτή την εποχή και παίζουμε και αυτά τα τραγούδια, δεν γίνεται να λείπει. Καταδεικνύει αυτό το τραγούδι πώς μπορεί να επηρεαστεί κάποιος από τα τεκτενόμενα της εποχής του και των ημερών του και να γράψει ένα τραγούδι που... Εγώ δεν θα ξέρω ότι έχει γίνει αυτός ο αγώνας, ας πούμε, ναι, μετά από τόσα χρόνια. Αν δεν υπήρχε το τραγούδι. Αν δεν υπήρχε το τραγούδι. Μιλάει για το Τζίμι, το Λόντο. Στην πατρίδα σου, αγαπητέ Κοριανή, αγαπητέ Κοριανή. Που σε στείλε ο Λόντος μας, σε μακρινό Συριανή. Που σε στείλε ο Λόντος μας, σε μακρινό Συριανή. Την πατρίδα σου το ζωρικό να κάνεις, το κόσμο σαν δε σε γλίτωνε, κόντεψες να πεθάνεις. Το κόσμο σαν δε σε γλίτωνε, κόντεψες να πεθάνεις.
πια να γίνει. Κάπως ιεδρεθήκανε, πιάσανε και εκείνοι. Κάπως ιεδρεθήκανε, πάθανε και εκείνοι. Όντως μας βρέθηκε παλικάρι κι όλος ο κόσμος τον αγαπά του Μάρκου στο καμάρι. Κι όλος ο κόσμος τον αγαπά του Μάρκου στο καμάρι. Αυτό ήταν λοιπόν το τραγούδι του Τζιμ Λόντο από το Βαμβακάρι. Ναι, λέγεται Λόντος και Κοριάνη. Ο Κοριάνης ήταν ένας παλαιστής από την Ιταλία. Και ήρθε για να γίνει ένας αγώνας πάλης, πυγμαχίας φαντάζομαι, μεταξύ του Λόντου, του Τζιμ Λόντου, ο οποίος ήταν από το Άργος. Με τον κατατρόπωσε ο Λόντος και έγραψε ο Μάρκος. Σε φάγαμε. Ένα νικητήριο ύμνο. Χαρούλα, έχεις να μας πεις ένα τραγούδι, είπες για τους Έλληνες, τους μετανάστες. Λοιπόν, καλά. Αυτό το τραγούδι ονομάζεται «Βράση τη ρούμπα και τα swing». Το swing. Το swing. Και μιλάει για την ξενιτιά. Στην ουσία είναι ένας ύμνος στην Αθήνα και στις ομορφιές που έχει η Αθήνα και θα ήθελα αυτό να το αφιερώσω σε αυτούς που ακούνε και είναι έξω και εγώ το θεωρώ πολύ συγκινητικό. Και πραγματικά είναι αυτό που αισθάνομαι, ότι άμα ήμουν έξω πραγματικά θα ήθελα να το ακούσω αυτό. Είναι το Βασίλη Τσάνι και νομίζω ότι είχε εμπνευστεί από... Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς είναι γραμμένο, τουλάχιστον γραμμοφωνημένο, αλλά πάντοτε υπήρχε είναι στην Ελλάδα είναι μία... Το 46. Και η στίχη είναι του Γιώργου Φώτιδα. Φωτίδας μάλλον. Ναι, νομίζω ότι είναι εμπνευσμένα από την... Πάντα υπήρχε μια ξενομανία, ας πούμε, στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι είναι εμπνευσμένα από αυτό το πράγμα. Ότι γράφτηκε ακριβώς για να το... Να κατατροπώσει την ξενομανία, δηλαδή. Ναι. Οπότε, ακούμε αυτό και τελειώνουμε με αυτό, δηλαδή. Χαιρετάμε. Εξαρτάται από σας. Από την ώρα. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε, παιδιά. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Όλους άκουσαν και ακούνε. Ναι. Ευχόμαστε ότι καλύτερο και... Εγώ να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας. Εύχομαι καλή χρονιά, υγεία και χαρά και σε όλους. Και το ερχόμενο Σάββατο θα είμαι μαζί σας με έναν γνωστό συνθέτη και τραγουδιστή. Φιλιά πολλά σε όλους. Στο Παρίσι πως τα περνάνε φίνα. Πως τα περνάνε φίνα. Δίπλα ρε να έχουν όλα αυτά μπροστά σε σένα Αθήνα. Ρετσινά γιο ματάρι.
ερωτικά στενά με τις τρελές κιθάρες. Με τις τρελές κιθάρες βράσε τη ρούμπα τα σουίγκ του Άιφελ τις χαρές. Diplo Peña.